ξεκινάει ένα τριήμερο εκδηλώσεων εδώ στην πόλη της Καρδίτσας που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, για την οποία θα γίνει και ένα συνέδριο με θέμα μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η Θεσσαλία μετά τον Ντάνιελ. Είμαστε μια περιοχή στην οποία η κλιματική αλλαγή έδειξε το πιο σκληρό της πρόσωπο. Είμαστε μια περιοχή που αντιμετωπίσαμε τεράστια προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα και με τον Ιαννό και με τον Ντάνιελ, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε όλοι ότι μια τέτοια εκδήλωση και ένα τέτοιο συνέδριο μόνο θετικά αποτελέσματα θα έχει με την περιοχή, σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση λοιπόν όλων αυτών των φυσικών φαινομένων πλέον που έχουν τέτοια ένταση που δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί στο παρελθόν. Θα ήθελα να πω εδώ ότι στην Καρδίτσα θα εμπλέξουμε σε όλο αυτό το τριήμερο, γι' αυτό λέγεται και τριήμερο εκδηλώσεων, μαθητές οι οποίοι θα συμμετέχουν, γιατί θα πρέπει οι ίδιοι οι μαθητές από αυτή την ηλικία να καταλάβουν ότι το περιβάλλον πρέπει να το έχουμε σύνομαχο, πρέπει να το προσέχουμε και ότι το περιβάλλον όταν δεν το προσέχουμε μας εκδικείται. Και την ημέρα της Παρασκευής θα γίνει στο Κέριο, στο Κιλί Τράπεζα, στην οποία θα συμμετέχουν επιστήμονες, θα καταθέσουν τις απόψεις τους για το τι πρέπει να γίνει σε μια περιοχή όπως είναι η Καρδίτσα που παρουσιάζει τεράστια πλημμυρικά προβλήματα και επιτέλους να μπορέσουμε να επαναφέρουμε, το έχω πει πολλές φορές, το οποίο ακόμα μία φορά, την αίσθηση της ασφάλειας στον κόσμο που έχει χαθεί σε ό,τι έχει να κάνει με τις πλημμύρες στην περιοχή. Να καλέσω λοιπόν τον κόσμο να έρθει, να συμμετέχει, να παρακολουθήσει, γιατί μόνο να κερδίσει, και να ευχαριστήσω το δίκτυο των πόλεων με ποτάμια για την πραγματοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού. Και το Πράσινο Ταμείο βεβαίως που βάζει τα χρήματα, 15.000 ευρώ για να γίνει αυτό το συνέδριο και να μπορέσουμε να έχουμε συμπεράσματα τα οποία πραγματικά θα βοηθήσουν. Το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων Ποτάμια, σε συνεργασία με το Δήμο Καρδίτσας και με το Πράσινο Ταμείο, ξεκινάμε μια εκδήλωση η οποία μετά τις πλημμύρες με θέμα τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προσπαθούμε βιωματικά σε μαθητές της Καρδίτσας να δείξουμε τα προβλήματα του Ντάνιελ, το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποια πράγματα, το πώς θα μπορούν να εξελιχθεί η κοινωνία μετά από κάποιο πλημμυρικό φαινόμενο. Πραγματικά, ο Δήμος Καρδίτσας και ο Δήμαρχος ο Βασίλης ο Τσάκος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή αργό σε αυτή την προσπάθεια και ο Δήμος Καρδίτσας είναι η πρώτη πόλη στο ελληνικό, μαζί με το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων Ποτάμια που μπαίνει σε αυτή τη δράση ώστε να ενημερώσει τον κόσμο, τους μαθητές για αυτές τις αλλαγές. Το συνέδριο ζητάμε από τον κόσμο όλο να έρθει και να παρακολουθήσει, είναι ενδιαφέρον και πραγματικά θα βγουν πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα. Εγώ από την πλευρά μου, σαν μέλος του δικτύου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων Ποτάμια, θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο Καρδίτσας που αυτή τη στιγμή μας φιλοξενεί εδώ. Με κάλυψαν οι προλαλήσαντες. Θέλω να πω μόνο ότι όλο αυτό πρέπει να γίνει σαν ενημέρωση, να ενημερωθούν από καθηγητές πανεπιστημίου ή δημότες των περιοχών που γίνονται αυτές οι διημερίδες, αυτά τα συνέδρια, για να καταλάβουν πλέον πώς λειτουργούν τα ποτάμια και πώς λειτουργεί όλο το ποτάμιο σύστημα στις περιοχές. Πρέπει να είμαστε φιλική προς το ποτάμι για να είναι φιλικό και το ποτάμι προς τα εμάς, προς τους δημότες. Αυτό μόνο, και θα ήθελα να έρθουν όσοι περισσότεροι δημότες μπορούν στο συνέδριο να παρακολουθήσουν για να ενημερωθούν για το πώς λειτουργεί το ποτάμιο σύστημα. Το Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία στην οποία συμμετέχουν 30 δήμοι, μεταξύ των οποίων από τους πρώτους και ο Δήμος Καρδίτσας. Σκοπός του δικτύου είναι η περιβαλλοντική προστασία, ανάπτυξη, αξιοποίηση των ποτάμιων οικοσυστημάτων, που τώρα, εν ώψη της κλιματικής κρίσης θα λέμε, πρέπει να παίξουν και μπορούν ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό ρόλο, έτσι ώστε να μετριάσουν τις συνέπειες από την κλιματική κρίση. Ξέρω πως και η έκθεση των Ολλανδών κάνει ειδική αναφορά στα ποτάμια. Αναφέρεται λοιπόν και λέει πως τα ποτάμια μας πρέπει να τα προσέξουμε, πρέπει να τα αναβαθμίσουμε, πρέπει να τα καθαρίσουμε, πρέπει τα ποτάμια να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κρίσεων που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή.